σου πάλι μια άσκηση φυσική γενική παιδεία στην δεύτερη αρνητήριο, η οποία θα είναι το εξής. Δίνεις τετράγωνο αλφα βήτα γάμα τέτα με πλευρά αλφα ίσον 3 μέτρα. Στις κορυφές του αλφα βήτα γάμα και δέλτα δώστε τα αντίστοιχα φορσία. Κιου αλφα ίσον συν κιου μηδέν. Κιου βήτα ίσον συν κιου. Ένα κιου μηδέν κιου. Κιου γάμα μείον κιου. Και κιου δέλτα μείον κιου. Όπου κιου μικρό λέει είναι ένα μικρό κουλό, δηλαδή ένα επί 10 σημείων έξι κουλό. Να βρείτε την ένταση του δημιουργία στο κέντρο του τετραγώνου. Και μα δίνει το ΚΑΠΑΣΕ ότι είναι 9 επί 10 στην 9η νιούτον επί μέτρα τετραγώνου ανά κουλό τετραγώνου. Λοιπόν, να κάνω ένα τετράγωνο. Να βάλω τους κορυφές α, β, γ, δ. Αυτή είναι η πλευρά α, 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 α. Εδώ πέρα ένα φορτίο συν κιου, εδώ ένα φορτίο συν κιου, εδώ ένα πλην κιου και εδώ ένα πλην κιου. Φέρνω τις διαγωνίες για να φτιάξω το τετράγωνο και ζητάμε εδώ στο κάτω την ένταση. Λοιπόν, καταρχάς, στο σημείο Κ εδώ πέρα, οπότε βλέπετε έχουμε 4 εντάσεις. Από τον Α η ένταση φεύγει. Ωραία. Από τον Β η ένταση φεύγει. Ωραία. Από τον Γ η ένταση έρχεται. Και από τον Δ η ένταση έρχεται. Εδώ υπάρχουν κάποιες αποστάσεις δρόμου τις οποίες δεν έχω και θα ήθελα να βρω. Πώς θα τις βρω αυτές τις αποστάσεις από Πυθαγόρειο θεώρημα. Από το θαγόρειο θεώρημα, η υποτίμηση στο τετράγωνο κάνει α τετράγωνο και α τετράγωνο. Άρα α τετράγωνο κάνει 2 α τετράγωνο, ή αλλιώ α τετράγωνο, α τετράγωνο δεύτερα. Αν θέλετε να βάλουμε και ρίζα, είναι α δια ρίζα 2, δηλαδή α ρίζα 2 δεύτερα. Προδοσία σε πάνω κάτω με ρίζα. Οπότε, νομίζω ότι από την πρώτη λογική μου ξέρετε ότι έχουμε η εαγ, θα βγάλουμε τη συνισταμένη αυτών των δύο, είναι εα και εγ. Προσέξτε όμως κάτι, το οποίο δεν έκανα, όπου η εα είναι κάπα σε q δια τετράγωνο, η εβ είναι κάπα σε q δια τετράγωνο, η εγ είναι κάπα σε q δια τετράγωνο. Είμαστε αρκετά τυχεροί για να πούμε ότι όλες αυτές οι εντάσεις είναι μεταξύ τους ίσες, και ίσες κάπα σε δύο διά τετράγωνο κάθε μία. Άρα, οι δύο δίνει εψιλον αλφα γάμα, κάνει δύο εψιλον αλφα. Σωστά, αφού αυτές είναι μεταξύ τους ίσες. Και θέλετε να δούμε και την εψιλον βήτα δέλτα, η οποία είναι εψιλον βήτα και εψιλον δέλτα, οι οποίες λόγω της 3, επειδή είναι όλες ίσες με την εψιλον αλφα, μπορώ να τις γράψω και αυτές δύο εψιλον αλφα. 5. Οπότε, προσέξτε, στην πραγματικότητα τώρα πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο σχήμα στο οποίο να φαίνεται η ένταση η αλφα γάμα, η ένταση η βήτα δέλτα και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τη συνισταμένη η οποία είναι αυτή, η εψιλον ολικό. Και από ό,τι θυμάστε, επειδή αυτά είναι κάθετα, γιατί οι διαγώνες του τετραγώνου τέμνονται καθέτος, είναι η έξω ολικό, είναι η τετραγωνική ρήτη τη έξω να παγάμε στο τετράγωνο, τη τετραγωνική ρήτη τη έξω να μην τα λένε στο τετράγωνο. Αν χρησιμοποιήσετε όμω την 4 και την 5, βγαίνει ότι η έξω ολικό είναι 2 έξω α στο τετράγωνο, συν 2 έξω α και οι άλλοι στο τετράγωνο, αυτό βγαίνει 8 έξω α στο τετράγωνο. Δηλαδή αυτό βγαίνει 2 ρίζα 2 που είναι ρίζα το 8 εψιλον α, αν καθιστώ την εψιλον α από τη σχέση τελειά, που είναι 2 ρίζα 2 κάπα σε q διά τετράγωνο. Το α τετράγωνο, αν θυμάστε το έχουμε βρει
λίγο πιο πάνω από εκεί από τη ρίζα, το αντικαθιστώ άλλα δράμα ουδέθερα με συμφέρει, δηλαδή γίνεται 2 ρίζα 2, κάπα σε, κιου δεύτερα, άλλα τετράγωνα δεύτερα, γίνεται 2 ρίζα 2 κάπα σε κιου επί 2 άλλα τετράγωνα, κάντε τις πράξεις, βρίσκεται την ένταση σε γίνον αναπλό και μην ξεχάσετε οπωσδήποτε τη γωνία θήτα, που εδώ είμαστε αρκετά τυχεροί, επειδή το παρελόγραμμα είναι ρόμπος και επειδή αυτές είναι δύο διαδοτικές συνεήσεις, τότε η θήτα είναι το μισό των 90-45. Ωραία. Ας πούμε μια πιο σύνθετη άσκηση, η οποία βάζει μέσα την συνισταμένη, δύο κάθε μια. Πρώτα πρέπει να δείτε τη συνισταμένη αυτών των δύο εντάσσεων, μετά αυτών των δύο εντάσσεων και μετά να κάνετε Πυθαγόριο θεωρείο. Ευχαριστώ.